Λοιπόν, μεγάλη χαρά. Προλογίζω τον κύριο Μαντέλο, τον Δημήτρη Μαντέλο, ο οποίος είναι διευθυντής της νευρολογικής κλινικής του Μητέρα. Εξαιρετικός συνεργάτης, πατριώτης επίσης, μην το ξεχάσουμε αυτό. Πάντα πολύ χρήσιμο στις διαγνώσεις του. Και υπεύθυνος επίσης των διατραχών της κοίησης στο Μητέρα, των νευρολογικών διατραχών της κοίησης. Περιμένουμε να ακούσουμε μεγάλη προσοχή και την εισήγησή του. Λόγω στον Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ το Προεδρείο και ιδίως την κυρία Σταυρίδη για την τιμητική πρόσκληση. Να μιλήσουμε για ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον που είναι οι παρενέργειες της ανοσοθεραπείας από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Οι παρενέργειες από το νευρικό σύστημα είναι μάλλον οι πιο σπάνιες σε σχέση με τα υπόλοιπα συστήματα. 1 έως 14% είναι στις διάφορες μελέτες, όμως έχουν συχνά δύσκολη πορεία, αφήνουν συχνά αναπηρίες στο τέλος, συνοδεύονται από μεγάλη θνητότητα, μεγάλη νοσηρότητα και υπ' αυτή την έννοια έχουν τη σημασία τους. Πρακτικά κάθε σημείο του νευρικού συστήματος μπορεί να προσβληθεί, κεντρικού και περιφερικού. Στη σημερινή συζήτηση θα μιλήσουμε μόνο για τις παρενέργειες από το κεντρικό νευρικό σύστημα και όπως ισχύει και με τα άλλα συστήματα έχουμε και εδώ μια αντίστοιχη ταξινόμηση της βαρύτητας με grade 1 τα ήπια συμπτώματα, grade 3 και 4 τα πιο σοβαρά που επηρεάζουν την ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης. Και από το κεντρικό νευρικό σύστημα τι μπορεί να δούμε. Εγκεφαλίτιδα, η οποία είναι κατά κύριο λόγο μετεχμιακή εγκεφαλίτιδα και σπανιότερα μη μετεχμιακή από τα υπόλοιπα σημεία του εγκεφάλου, μήνυγκο εγκεφαλίτιδα, άσυπτη μηνυγκίτιδα. Μπορεί να προσβληθεί νοτιαίος μυελός με γκάρσια μυελίτιδα. Μπορεί να έχουμε και να δούμε αγκίτιδες του κεντρικού νευρικού συστήματος, οπίσθια αναστρέψιμη λευκοεγκεφαλοπάθεια, αλλά και σε αυξημένη συχνότητα και επίπτωση άλλα από μυελινοτικά σύνδρομα. Η αιτιολογία βέβαια δεν είναι πλήρως γνωστή. Φαίνεται ότι υπάρχει η θεωρία της κρυμμένης αυτοανοσίας. Πολλοί άνθρωποι έχουν κάποια υποβόσκουσα νοσολογική διεργασία που βρίσκεται σε μια ισορροπία και μπορεί να μην εκδηλωθεί ποτέ. Αυτό παίρνοντας ανοσοθεραπεία πραγματικά μπορεί να πυροδοτηθεί η εκδήλωση της νόσου. Γι' αυτό και αυξάνει η επίπτωση αυτοάνωσων νοσημάτων σε ασθενείς με ανοσοθεραπεία. Όπως επίσης και έχουμε απελευθέρωση νέων πεπτιδίων από τα καρκινικά κύτταρα, παράγοντα αντισώματα εναντί αυτών που στρέφονται και κατά των υγιών κυττάρων. Ένα πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές όταν έχουμε παρενέργειες από το νευρικό σύστημα, τα συμπτώματα είναι γενικά συμπτώματα. Μπορεί ένας ασθενής να παραπονεθεί για κόπωση, για κεφαλαλγία, για αδυναμία, για υπνία. Επομένως, ενώ μπορεί αυτά να είναι συμπτώματα μιας εγκεφαλίτιδας, θεωρεί κανείς ότι είναι συμπτώματα της πάθησής του, του καρκίνου. Συχνά οι άνθρωποι με ενδοπλασματικές ασθένειες έχουν κόπωση, έχουν κακή διάθεση, αϊπνία κτλ. Προχωρώντας η κατάσταση έρχονται πιο ειδικά συμπτώματα που ιδίως σε grade 3 ή 4 τοξικότητα είναι πια ειδικά και μπαίνει η διάγνωση. Ας τα δούμε λοιπόν ένα-ένα. Στην άσυπτη μηνυγκίτιδα τα συμπτώματα είναι αυτά της κλασικής μηνυγκίτιδας, δηλαδή κεφαλαλγία, φωτοφοβία, πυρετός, ναυτία, έμετη, αυχενική δυσκαμψία και σύγχυση. Ενώ όμως στην κλασική μηνυγκίτιδα έχουμε μάθει να τα βλέπουμε πρακτικά όλα αυτά μαζί. Στην άσυπτη μηνυγκίτιδα από ανοσοθεραπεία συχνά μπορεί να δούμε μόνο ένα ή δύο από αυτά. Μπορεί να έχει μόνο πονοκέφαλο ασθενής και άρα να ξεφύγει. Μάλιστα, η μηνυγκίτιδα εμφανίζεται όταν εμφανίζεται σύντομα μετά την έναρξη της ανοσοθεραπείας, συνήθως τον πρώτο μήνα. Θα πρέπει να κάνουμε βέβαια διαφορική διάγνωση από τα άλλα είδη μηνυγκίτιδας. Στην εγκεφαλίτιδα έχουμε συμπτωματολογία από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Στη μετεχμιακή εγκεφαλίτιδα ο ασθενής θα εμφανιστεί με σύγχυση, ανησυχία, ψυχοκινητική ανησυχία, διαταραχές των γνωσιακών λειτουργιών, επιληπτικές κρίσεις, ψυχιατρική συμπτωματολογία και αϊπνία. Υπάρχουν case reports δημοσιευμένα με ασθενείς που για πολύ καιρό είχαν μόνο αϊπνία, σαν μόνο σύμπτωμα μιας μετεχμιακής εγκεφαλίτιδας και αρκετά αργότερα μπήκε η διάγνωση όταν εμφανίστηκαν και άλλα συμπτώματα. Άρα λοιπόν αυτή η άτυπη συμπτωματολογία επέφερε μια καθυστέρηση. Όταν δεν είναι μετεχμιακή εγκεφαλίτιδα, τότε συνήθως είναι μια παραγκεφαλιδική συνδρομή που θα εκδηλωθεί με αστάθεια, δυσαρθρία και νισταγμό. Οι εγκεφαλίτιδες σχεδόν πάντα εκδηλώνονται σαν μήνυγκο εγκεφαλίτιδες, προσβάλλεται παράλληλα δηλαδή και οι μήνυγκες. Και θα πρέπει και εδώ να γίνει διαφοροδιάγνωση από τις άλλες εγκεφαλίτιδες, παρανεοπλασματική, αυτοάνωση, λοιμώδη, απομεταστάσεις, ενδοκρινοπάθειες, αλλά και διαταραχές μετά από ακτινοβολία. Πώς θα τα διερευνήσουμε αυτά? Καταρχάς, μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Εδώ δεν είναι πανάκια. Σε περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις η μαγνητική είναι φυσιολογική.
δεν θα έχουμε έβριμα. Μπορεί να δούμε πρόσληψη στις μήνυγκες, αν υπάρχει συμμετοχή των μηνύγκων, πρόσληψη στο παρένχυμα. Μπορεί να δούμε παθολογικό σήμα σε φλερ ακολουθίες, όπως σε αυτή εδώ την εικόνα που είναι με τα βελάκια. Αλλά βέβαια η μαγνητική μας βοηθάει πολύ και να αποκλείσουμε άλλες καταστάσεις, όπως είναι μεταστάσεις, όπως είναι αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια. Η οσφιονετία παρακέντηση είναι πολύτιμο εργαλείο. Στην γενική εξέταση του εγκεφαλονοτίου υγρού συχνά βρίσκουμε πλειοκυτάρωση, κυρίως με ένα λεμφοκυταρικό τύπο. Και βεβαίως θα ελέγξουμε κυταρολογική, γιατί μπορεί να είναι λεπτομηνυγική διήθηση. Θα κάνουμε PCR για ιούς, καλλιέργειες για βακτήρια. Ελέγχουμε δηλαδή για λοιμώδη αίτια. Πάντα κοιτάμε και για ολιγοκλονικά αντισώματα που μπορεί να είναι θετικά σε ασθενείς με τέτοιου είδους παρενέργειες. Στις εξετάσεις αίματος θα ελέγξουμε για μεταβολικές και ηλεκτρολυτικές διαταραχές που μπορεί να μιμηθούν αυτές τις κλινικές εικόνες. Για λοιμώδη αίτια κάνουμε πάντα θυρεοειδικό έλεγχο. Και πάντα στέλνουμε το πάνελ των παρανεοπλασματικών αντισωμάτων και των αντισωμάτων για αυτοάνωση εγκεφαλίτιδα. Και εδώ πέρα μπορεί να υπάρχει ένα μπέρδεμα. Εάν, για παράδειγμα, τα αντισώματα που σχετίζονται με παρανεοπλασματικές εγκεφαλίτιδες είναι θετικά, είναι παρανεοπλασματική εγκεφαλίτιδα ή είναι εγκεφαλίτιδα από την ανοσοθεραπεία. Γιατί η ανοσοθεραπεία ξέρουμε ότι αυξάνει την επίπτωση των παρανεοπλασματικών συνδρόμων. Δεν είναι σαφής η απάντηση. Φαίνεται όμως ότι οι περισσότεροι συμφωνούν ότι εάν έχει εμφανίσει συμπτώματα εγκεφαλίτιδας ένας ασθενής πριν την έναρξη της ανοσοθεραπείας, να το θεωρήσουμε παρανεοπλασματική, αν μετά να τα θεωρούμε όλα παρενέργειες της ανοσοθεραπείας. Και ελέγχουμε πάντα τον φλοιοεπινεφριδιακό άξονα. Και εγκεφαλογράφημα. Το εγκεφαλογράφημα είναι χρήσιμο για να ελέγξουμε για τυχόν υποκλινική επιληπτική δραστηριότητα. Μπορεί να δούμε βραδαία κύματα, μπορεί να δούμε με εστιακή εντόπιση βραδαία και αιχμηρά κύματα όπως αυτή την εικόνα ή μπορεί να δούμε και επιληπτική δραστηριότητα. Θεραπευτικά τώρα σε grade 1 τοξικότητα κάποιοι λένε ότι μπορείς να συνεχίσεις με στενή παρακολούθηση τη θεραπεία. Αυτό με ένα ερωτηματικό, οι περισσότεροι διακόπτουν τη θεραπεία και αρχικώς αναμένουν. Σε grade 2-4 πρέπει προφανώς να διακοπεί η θεραπεία και θα χορηγήσουμε κορτιζόνη ανάλογα με τη βαρύτητα, είτε πρεδνιζολόνη μισό σε 1 μιλιγκράμμα ένα χιλιόγραμμο βάρους σώματος ή μέθυλ πρεδνιζολόνη 1-2 μιλιγκράμμα ένα χιλιόγραμμο σε grade 3 και 4 τοξικότητα. Πάντα καλύπτουμε για λοιμώδη αίτια, δίνουμε ακυκλοβίρη δηλαδή και εμπειρική αντιβιωτική αγωγή, μέχρι να έχουμε τα αποτελέσματα καλλιεργειών και PCR για παθογόνα του κεντρικού νευρικού συστήματος. Αντιεπιληπτικά μόνο σε περίπτωση εμφάνισης επιληπτικών κρίσεων. Εάν κάποιος ασθενής δεν ανταποκριθεί στη θεραπεία με τα στεροειδή, τότε μπορούμε να δώσουμε μεθυλπρεδνιζολόνη σε μεγάλη δόση, ένα γραμμάριο ημερησίως για 5 μέρες. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και αν έχουμε ολιγοκλονικά θετικά αντισώματα. Όπως μπορούμε να χορηγήσουμε και ενδοφλέβια γάμα σφαιρίνη σε μια συνολική δόση 2 γραμμάρια ένα χιλιόγραμμο βάρους σώματος που το μοιράζουμε σε 5 μέρες. Και αν πάλι δεν έχουμε ανταπόκριση, τότε σκεφτόμαστε να προχωρήσουμε σε ανοσοκατασταλτική αγωγή, να την κλιμακώσουμε, είτε ρητούξιμα, μπινφλίξιμα, πλασμαφαίρεση μπορούμε να κάνουμε. Αν και πρακτικά στα διάφορα case report που υπάρχουν στη βιβλιογραφία, γιατί δεν είναι και πάρα πολλά τα περιστατικά αυτά, έχουν δοκιμαστεί όλων των ειδών τα νοσοκατασταλτικά και με μάλλον τα ίδια περίπου αποτελέσματα. Έχω βάλει στο τέλος την Ataluzumab. Η Ataluzumab είναι ένα φάρμακο που χρησιμοποιούμε εμείς οι νευρολόγοι στην πολλαπλή σκλήρυνση. Είναι ένα αντιμεταναστευτικό φάρμακο. Δουλεύει στον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και εμποδίζει την είσοδο των ενεργοποιημένων λεμφοκυτάρων στον εγκέφαλο και τον οτιό μυελό. Υπάρχει μια βιβλιογραφική αναφορά, ένα case report που το χρησιμοποίησαν σε εγκεφαλίτιδα από ανοσοθεραπεία. Σκέφτηκαν κάποιοι, επειδή δεν είχαν και εναλλακτικές για τον ασθενή τους, και δώσαν ένα ταλιζουμάμπι, το ταϊσάμπρι, παράλληλα χωρίς να διακόψουν την ανοσοθεραπεία. Και ο ασθενής πήγε μάλλον καλά. Οπότε προτείνεται σαν μια πιθανώς δόκιμη λύση. Δεν ξέρουμε ποια διαδικασία μπορεί κανείς να το κάνει, αλλά ακούγεται και αυτό ενδιαφέρον. Και μετά, αφού ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος θεραπείας, θα κρατήσουμε τα στεροειδή σε υψηλές δόσεις για 2 εβδομάδες. Γίνεται στη συνέχεια ένα αργό tapering σε διάρκεια 4-6 εβδομάδων. Πρέπει να καλυφθεί ο ασθενής συνολικά για περίπου 2 μήνες, γιατί είναι μεγάλος ο χρόνος ημιζωής των ανοσοθεραπευτικών σκευασμάτων και άρα πρέπει να τον καλύπτουμε μέχρι να απομακρυνθούν από το σώμα. Επαναχορηγούμε στεροειδή σε υψηλή δόση αν υποτροπιάσει ένας ασθενής στη διάρκεια της διακοπής. Όπως επίσης, σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να προχωρήσουμε και σε ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
Έχω βάλει ένα πίνακα από ένα review που μάζεψε αρκετά περιστατικά από Case Report και τον έβαλα κυρίως για να δούμε το εξής. Στην πρώτη στήλη είναι οι μαγνητικές τομογραφίες. Όπως θα δείτε, πολλές είναι φυσιολογικές. Στη δεύτερη στήλη έχει τα ευρήματα από το εγκεφαλονοτιαίο υγρό, που εδώ πέρα, αν θα δείτε, είναι μάλλον σε κάθε περίπτωση θετικά. Οπότε, μάλλον είναι πιο χρήσιμη η παρακέντηση από την μαγνητική τομογραφία. Βλέπουμε τα φάρμακα, πήραν όλοι στεροειδή και κάποιοι λίγοι πήραν ανοσοκατασταλτικά ή κάνανε πλασμαφαίρεση ή γάμα σφαιρίνη. Αλλά κυρίως αν δείτε την τελευταία στήλη που είναι η έκβαση, θα δείτε ότι κάποιοι ασθενείς πέθαναν, λίγοι ασθενείς γίναν τελείως καλά και οι περισσότεροι ασθενείς είτε μείνανε με τα προβλήματα που επέφερε η εγκεφαλίτιδα, είτε λίγο βελτιώθηκαν και παραμείναν έτσι. Τώρα, αν πάμε πιο κάτω, εγκάρσια μυελοπάθεια. Είναι πολύ σπάνια, πολύ λίγα περιστατικά έχουν περιγραφεί. Συχνά συνοδεύεται από προσβολή και του εγκεφάλου, είναι μια διάχυτη προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος και συχνά αυτό ακολουθεί ακτινοθεραπεία. Υπάρχει μια υπόθεση ότι πιθανώς η ακτινοβολία διαταράσσει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό με αποτέλεσμα εύκολα να μπαίνουν αυτοαντισώματα στον νοτιαίο μυελό. Τα συμπτώματα θα περιλαμβάνουν υποξία συνήθως εγκατάσταση παραπάρεσης, αισθητικών διαταραχών στα πόδια και στον κορμό μέχρι κάποιο επίπεδο. Εάν η βλάβη είναι ψηλά στον αφιένα, θα έχουμε συμπτώματα και από τα χέρια. Και έχουμε επίσης συμπτώματα δυσαυτονομίας, επίσχεση ούρων, δυσκυλιότητα. Θα πρέπει να διερευνήσουμε μαγνητικές τομογραφίες, όχι μόνο του νοτιού μυελού και του εγκεφάλου. Η προσβολή είναι συνήθως διάχυτη. Συχνά βλέπουμε μεγάλες βλάβες και σε αρκετά σημεία του νοτιού μυελού. Και εδώ θα γίνει προφανώς οσφιονοτιαία παρακέντηση, ελέγχοντας και για τα άλλα αίτια που κάνουν μυελίτιδες, όπως πολλαπλή σκλήρινση, λοιμώδεις μυελίτιδες κτλ. Αλλά και αιματολογικές εξετάσεις λίγο πιο στοχευμένες σε μυελίτιδες. Ελέγχουμε για σύφυλη, για AIDS, HTLV, για νόσοντε ΒΙΚ κτλ. Θεραπευτικά εδώ, ασχέτως βαρύτητας, πάντα διακόπτεται η ανοσοθεραπεία και μάλιστα προτείνεται η οριστική διακοπή, να μην υπάρχει δυνατότητα επανέναρξης και χορηγούμε συνήθως με θλιπρεντιζολόνη ένα γραμμάριο ημερησίως για 5 μέρες. Και πολύ συχνά χρειάζεται να συμπληρώσει κανείς είτε πλασμαφαίρεση είτε γάμα σφαιρίνη. Και μερικά άλλα σπάνια έχουν περιγραφεί περιστατικά αγκίτιδας του κεντρικού νευρικού συστήματος, άλλοτε αμυγός του κεντρικού νευρικού συστήματος και άλλοτε σε έδαφος συστηματικής αγκίτιδας. Αυτές οι αγκίτιδες αφορούν τα μεσαία και τα μεγάλα αγκία κατά κύριο λόγο. Έχουν αργή εξέλιξη, θα εκδηλωθούν με κεφαλαλγία, διαταραχές γνωσιακών λειτουργιών και επειδή στο πλαίσιο της αγκίτιδας γίνονται ισχυμικές ή αιμορραγικές βλάβες, θα έχουμε και εστιακή νευρολογική σημειολογία. Αστάθεια, αφασία, δυσαρθρία, ημιπάρεση και διαταραχές όρασης έχουν περιγραφεί σε διάφορα case report ασθενών με αγκίτιδα από ανοσοθεραπεία. Και εδώ θα χρειαστούμε τη μαγνητική τομογραφία που μπορούμε να δούμε τις ισχυμικές ή τις αιμορραγικές βλάβες. Θα χρειαστούμε αγγιογραφία που μπορεί να δούμε τα χαρακτηριστικά ευρήματα της αγκίτιδας. Χρήσιμο είναι και το PET scan που σε συστηματικές αγκίτιδες κυρίως μπορεί να δεις φλεγμονές στο τείχωμα των αγκίων, ιδίως της αορτής. Στο εγκεφαλονοτιαίο υγρό θα δούμε συνήθως λεμφοκυτάρωση, αύξηση πρωτεΐνης και ίσως παρουσία ολιγοκλονικών αντισωμάτων. Και η διαφοροδιάγνωση θα γίνει από άλλες αγκίτιδες. Και εδώ διακόπτουμε την ανοσοθεραπεία. Ισχύουν τα ίδια που είπαμε και για την μυελοπάθεια. Ένα γραμμάριο ημερησίως μεθυλπρεντιζολόνης για 5 μέρες και πιθανώς γάμα σφαιρίνη ή πλασμαφαίρεση. Οπίστη αναστρέψιμη λευκοεγκεφαλοπάθεια. Είναι μία νόσος που οφείλεται σε διαταραχή του ενδοθυλίου των αγκίων με αποτέλεσμα να έχουμε αγκιογενές είδημα γύρω από τα αγκία, κυρίως στην οπίστια κυκλοφορία. Θα εκδηλωθεί με κεφαλαλγία, διαταραχές των γνωσιακών λειτουργιών, οπτικές διαταραχές και επιληπτικές κρίσεις. Αφορά πιο συχνά γυναίκες και γίνεται συνήθως έδαφος υπέρτασης. Υπάρχει μια υπερτασική κρίση και αυτό συν τη δυσλειτουργία του ενδοθυλίου των αγκίων με αποτέλεσμα την εξείδηση του υγρού και τη δημιουργία των χαρακτηριστικών βλαβών που βλέπουμε και στην εικόνα. Η μαγνητική είναι βέβαια που θα βάλει τη διάγνωση και αυτές οι βλάβες είναι αναστρέψιμες συνήθως, γι' αυτό και λέγεται οπίστη αναστρέψιμη λευκοεγκεφαλοπάθεια. Μερικές φορές βέβαια μπορεί να είναι μόνιμες. Και εδώ η θεραπεία είναι η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Έχει πολύ σημασία αυτό γιατί βρέθηκε ότι σε πολλά από τα περιστατικά που υπέστησαν οπίστη αναστρέψιμη λευκοεγκεφαλοπάθεια, το αίτιο ήταν η υπερτασική κρίση που γινόταν μετά τη χορήγηση της ανοσοθεραπείας και η οποία δεν είχε γίνει αντιληπτή.
Επομένως, πολλοί από αυτούς τους ασθενείς με τη ρύθμιση αρτηριακής υπέρτασης και έχοντας καλές πιέσεις, λύνεται το πρόβλημα και δεν χρειάζεται να πάρουν ενοσοθεραπεία. Και τέλος, να πω μόνο ότι τα διάφορα απομυελινωτικά νοσήματα που έχουμε, την οπτική νευρομυελίτιδα, πολλαπλή σκλήρινση, οπτικές νευρίτιδες, και εμφανίζονται πιο συχνά σε ασθενείς με ανοσοθεραπεία, προφανώς γιατί υπάρχει μια υποβόσκουσα κατάσταση που πυροδοτείται, αλλά και ήδη διαγνωσμένοι ασθενείς εμφανίζουν πιο συχνά υποτροπές αυτών των νοσημάτων όταν πάρουν ανοσοθεραπεία. Τα χειριζόμαστε όπως χειριζόμαστε αυτά τα νοσήματα, τα θεραπεύουμε ό,τι λένε οι οδηγίες για αυτά τα νοσήματα και μόνο όταν βλέπουμε ατυπίες στην ανταπόκριση στη θεραπεία μπορούμε να κάνουμε και να εφαρμόσουμε και τους γενικούς κανόνες αντιμετώπισης παρενεργειών ανοσοθεραπείας, να κάνουμε δηλαδή και πλασμαφαίρεση, να κάνουμε γάμα σφαιρίνη ή να χορηγήσουμε άλλους ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μαντήλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά εξαιρετική εισήγηση. Νομίζω να περάσουμε στις ερωτήσεις από το κοινό πρώτα και μετά να συνεχίσουμε το σχολιασμό. Υπάρχουν ερωτήσεις? Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Τσιώτος. Έρχεται το μικρόφωνο. Συγχαρητήρια για την επιλογή της θεματικής αυτής, γιατί μαθαίνουμε την παθολογία με νέο τρόπο. Με την ανοσοθεραπεία. Θα πρότεινα την επόμενη φορά να συμπεριλάβουμε και τις επιπλοκές από το πεπτικό. Προφανώς δεν χώραγαν, το καταλαβαίνω, αλλά υπάρχουν καταστροφικές επιπλοκές, πολύ σημαντικότερες από την νόσο την ίδια. Δύο περιστατικά της χρονιάς που πέρασε είναι καρκίνος στομάχου και τα δύο με ανοσοθεραπεία, που το ένα κατέληξε με κολοστομία και το άλλο κατέληξε να πεθάνει από διάτρηση παχαίως εντέρου, μη εξηγούμενη με διαφορετικό τρόπο. Φυσικά δεν μπορεί κανείς να έναντι αυτών των επιπλοκών οι οποίες αναφέρθηκαν τον κύριο Δανιά, τον κύριο Μαντέλο και τους προηγούμενους να πει κανείς ότι δεν μπορώ να δίνω ανοσοθεραπεία. Απλώς πρέπει να είμαστε πιο έτοιμοι να υποψιαστούμε και να διαγνώσουμε τέτοια ζητήματα, γιατί δυστυχώς δεν τα γνωρίζουμε, όλοι μας τα μαθαίνουμε και τα διαγνώσκουμε αργότερα από ό,τι θα έπρεπε, νομίζω. Συμφωνώ. Αυτό, σχόλιο απλώς. Ναι, συμφωνώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.